Καλησπέρα σας, εδώ είμαστε, ξεκινάμε ώρα για μπλε στο Λίμπερο 107,4. Στο μικρόφωνο Γιώργος Ματζιούκης, απέναντί μου στη ρύμψη του ήχου Βασίλης Καβαδίας. Καλό φθινόπωρο, ήρθε το φθινοποράκι. Από χθες το απόγευμα μας προετοίμαζε, σήμερα ήρθε για τα καλά. Απλά θέλει προσοχή, γιατί μην πλακώνεστε κατευθείαν και ντύνεστε και πάρτε τις κουβέρτες και τα... Άντε τις κουβέρτες, πάρτε τις. Έξω μην φοράτε γούνες, γιατί θα υδρώσετε όταν περπατάτε και μετά θα σκάσετε και θα κρυώσετε αφού σας βαρέσει το αεράκι, αφού είστε υδρωμένοι. Μπίλι, τι έχω πει τώρα, μόνο εγώ ξέρω. Λοιπόν, για όλα τα θέματα του Ηρακλή είμαστε εδώ και είστε εδώ συντονισμένοι καθημερινά. Θα πάμε παρέα μέχρι τις 8 και κάτσι ψηλούδια. Έχουμε αρκετά να πούμε. Έχουμε δύο προγραμματισμένες συζητήσεις. Η μία σε λίγο θα συνδεθούμε με Νάξο. Υπάρχει σοβαρό ενδεχόμενο ακόμα και να αναβληθεί το παιχνίδι. Από αύριο περιμένουν 12 μποφόρ. Και άντε η ομάδα να πετάξει να πάει στην Πάρο. Και άντε να προσγειωθεί με το καλό, γιατί έτσι πως θα κουνάει θα προσγειωθεί. Αλλά από την Πάρο στην Άξο πώς θα πάει άμα δεν φεύγει καράβι. Ή από την Άξο στη Μύκονο πώς θα πάει άμα δεν φεύγει καράβι. Πρώτο Θεός βέβαια με το καλό. Και δεν είναι μόνο πώς θα πάει ο Ηρακλής, πώς θα πάνε και οι διαιτητές, πώς θα πάει και η Κοσμοτέ. Είναι πολλά. Πάρα πολλά βέβαια μας ενδιαφέρει για τον Ηρακλή. Θα συνδεθούμε σε λίγο με τον συνάδελφο τον Σπύρο τον Μάκαρη από το sportskiklades.gr να μας ενημερώσει για το τι καιρό κάνει. Γιατί πλέον το ρεπορτάζ έχει να κάνει με αυτό. Ευχαριστώ για την πένια. Τώρα μπορώ να πω ότι γράφετε FM. Αφήνετε κενό. Γράφετε το ονοματεπώνυμό σας, τη λέξη χρώμα και μπαίνετε στην κλήρωση για 15 κιλά οικολογικό χρώμα Kraft. Είναι οι μέρες ότι πρέπει για να βάψετε τα σπίτια σας. Ορμάτε. FM κενό, ονοματεπώνυμο, χρώμα, αποστολή στο 54526. Προσφορά φυσικά το δωράκι μας από ποιον άλλον, από τον Καρφόπουλο που έχει δύο καταστήματα, Καρολή Δημητρίου 24 Σταυρούπολη και Κωνσταντίνου Καραμαλή 126 με υπέροχα χρώματα. Ένα τέτοιο υπέροχο χρώμα κληρώνουμε σήμερα. FM κενό, χρώμα, ονοματεπώνυμο, αποστολή στο 54526. Περιμένω τα μηνύματα σας. Λοιπόν, θα μιλήσουμε και για ποδόσφαιρο, αλλά πάνω απ' όλα θα δώσω την καλησπέρα μου στον καλό φίλο και συνάδελφο, τον Σπύρο Μάκαρη από την Άξο, από το sportskiklades.gr. Σπύρο, καλά το λέω? Καλά το λες, Γιώργο. Για μετεωρολογικό δελτίο κυρίως θα τα πούμε από ό,τι φαίνεται. Ναι, νομίζω ότι το ρεπορτάζ αθλητικό πρέπει να το βάλουμε λίγο στην άκρη, γιατί εδώ στις Κυκλάδες αυτή... Τι έγινε, σας πήρε ο αέρας? Έχει αρχίσει και μας παίρνει ο αέρας. Σας και παίρνει. Το κακό είναι ότι έχει αρχίσει τώρα και σε λίγο θα μας απογειώσει, γιατί άνεμη ώρα με την ώρα αυξάνεται πάρα πολύ. Μιλάμε για ακραία καιρικά φαινόμενα τα οποία έρχονται. Και η τελευταία μου ενημέρωση που ήρθε πριν λίγο είναι ότι σχεδόν 99% αύριο θα έχουμε απαγορευτικό απόπλου όλων των πλοίων, το οποίο θα ισχύσει και την Πέμπτη. Ναι. Άρα... Να μην πετάξει δηλαδή ο Ηράκλης αύριο. Είναι πολύ πιθανό να μην πετάξει ο Ηρακλής αύριο. Ξέρω ότι υπάρχει... Φαντάζομαι έχουν ενημερωθεί, δεν το συζητάμε. Μεταξύ των δύο ομάδων μια επαφή. Έχει ενημερώσει και η Θήλα που είναι πιο παλιά συσταγωγικά εδώ στο χώρο και ξέρει τα το πραγμάτων. Γιατί μπορεί ο Ηρακλής να υπάρχει μια περίπτωση να πετάξει προς την Πάρο και τελικά να μείνει στην Πάρο. Να μείνει στην Πάρο και να μην μπορεί να πάει πουθενά, ε. Ναι. Είναι πολύ πιθανή πλέον, πολύ ορατή η αναβολή αυτού του αγώνα. Βλέπουμε, δεν έχουμε κάτι επίσημο, ναι. Είναι το μόνο σίγουρο. Ναι. Φαντάζομαι ότι... αύριο θα οριστικοποιηθεί. Ναι, έχει απαντήσει στους ανθρώπους ότι πρέπει να έχει κάτι επίσημο στα χέρια της και το επίσημο έγγραφο είναι σίγουρα ένα χαρτί από το Μεναρχείο ή από τον αρμόδιο αρχή, η οποία ανακοίνει αυτό το απαγορευτικό απόπλο από τα λιμάνια. Να υποθέσω ότι αύριο θα το κάνει, γιατί όπως μου έλεγες και εκτός αέρα, αν πάμε σε 10-12 μποφόρ, ούτε για να βγαίνεις έξω από το σπίτι σου δεν είναι, όχι για να πάρεις καράβι. Ναι, ναι, βέβαια. Το συζητάμε. Δεν το συζητάμε. Βέβαια. Και σε περίπτωση που γινόταν ο αγώνας, βέβαια, εδώ στα νησιά είμαστε δύσκολα όσον αφορά τα γηπεδικά και τον άνεμο μας. Όλη μέρα τον έχουμε, όταν φυσικά έχουμε προβλήματα. Και αυτό σίγουρα και να γινόταν αυτός ο αγώνας έχει αρκετά προβλήματα. Ναι. Και η Θήλα Καμαρίου πρέπει να πάει από τη Σαντορίνη στην Άξο, έτσι δεν είναι? Στη Σαντορίνη, προπονείται. Βέβαια. Ό,τι ισχύει για τον Ηρακλή ισχύει για τη Θήλα, γιατί
και το ένα σωματείο και το άλλο θα εγκλωβιστεί. Και οι διαιτητές και οι Κοσμοτέ, οι συνάδελφοι, δεν ξέρω ποιοι είναι εκεί που θα κατεβούν για την περιγραφή. Βέβαια, το συνεργείο πρέπει το να συνεργείο, κατέβει. Μπράβο, είναι αρκετός κόσμος. Με το πλοίο, αν δεν υπάρχει πλοίο, δεν θα έρθει ούτε συνεργείο. Άρα μιλάμε για πολύ πιθανή πλέον αναβολή. Ναι. Και μετά βλέπουμε. Μπορεί να πάει, λες, και αυτό τώρα ποιος να μας το απαντήσει, να πάει μετά την δεύτερη αγωνιστική ή θα το στριμώξουν κάπου. Θα δούμε. Εγώ εντάξει, με την πρώτη έτσι, εκτίμηση βλέπω ότι οι υποχρεώσεις του Στήλας από την πλευρά εδώ που γνωρίζω είναι 30 Σεπτεμβρίου που έχει την πρεμιέρα του πρωταθλήματος. Του Ηρακλή 14 Οκτωβρίου μάλλον, γιατί ακόμα κλήρωση δεν έχει γίνει στη Βιντεοεθνική, δεν ξέρουμε. Άρα νομίζω ότι εκεί μέσα, στο, ίσως και την πρώτη εβδομάδα μετά τις 30 ή τη δεύτερη, προκειμένου να γίνει και η δεύτερη αγωνιστική, κάπου εκεί θα το τοποθετήσουν το παιχνίδι. Ναι, υποθέσω Σπύρο ότι δεν ισχύει αυτό που όταν πας να παίξεις και δεν γίνεται το μάτς γιατί έχει χιόνια ή έχει βροχή, το κάνουν την επόμενη μέρα. Εδώ αν βγάλουν αναβολή, βγάζουν αναβολή, έτσι, δεν θα πάει καν η ομάδα. Στην περίπτωση που ο αγώνας έχει ξεκινήσει, είναι η ομάδα στο γήπεδο και βγει ο διαιτητής. Σωστά, και το σωστά. Εδώ λέμε να μην πάει καν ο Ηρακλής στην Άξο. Ναι. Γιατί δεν μπορεί να πάει, γιατί δεν θα μπορεί να πάει από ό,τι φαίνεται. Ακόμα και σήμερα, αν ήταν η πτήση, θεωρείς ότι και σήμερα θα ήταν πολύ δύσκολο, έτσι. Ναι, υπάρχει μια πληροφορία ότι έχουν σταμάτησει τα πλοία να κινούνται. Αυτά είναι όλα σε επίπεδο πληροφοριών, ότι η Blue Star ήδη έχει ενημερώσει αυτούς που χρησιμοποιούν το πλοίο συστηματικά, π.χ. τις εταιρείες που έχουν τα οχήματα, τα φορτηγά κτλ., ότι αύριο δεν θα εκτελέσει δρομολογία. Άρα μιλάμε για μια κατάσταση που είναι λίγο πολύ δεδομένη και αυτό που λείπει είναι επίσημη ανακοίνωση της εταιρείας. Ναι. Πάμε για αναβολή. Πάμε για αναβολή. Δεν έχουμε το μόνο το επίσημο μας λείπει. Εμείς όλοι το γνωρίζουμε ότι ο αγώνας δεν θα γίνει το πιο πιθανό. Επειδή δεν έχω πάει στην Άξο με αεροδρόμιο, πώς πάνε εκεί, έχει. Έχουμε αεροδρόμιο, το οποίο βέβαια εξυπηρετεί αεροπλάνα προς τη στιγμή σε 50 θέσεων. Αναμένεται η επέκτασή του τον επόμενο χρόνο. Ναι, άρα δεν θα ήταν εφικτό κάτι τέτοιο, έτσι. Η σύνδεση με Θεσσαλονίκη θα αρχίσει από ό,τι γνωρίζω Νάξου, Θεσσαλονίκη για τους απευθείας για Πάρο θα... έχει, για Νάξου φαντάζομαι πως για Πάρο έχει, είναι και για κάποια άλλα νησιά έχει, για Μσίρο έχει και νομίζω ότι είχα διαβάσει κάπου σε ένα τοπικό μήνυμα εδώ ότι ξέρω, θα ξεκινήσει η εταιρεία να συνδέει και την Νάξου μέσα στο χειμώνα. Άρα οι φίλοι αγροατές που μας ακούν οι Θεσσαλονίκοι θα μπορούν να επισκεφθούν την Άξο πιο εύκολα από... Μακάρι να υπήρχε ήδη η απευθείας πτήση, γιατί αν υπήρχε απευθείας πτήση νομίζω θα ήμασταν πολύ καλύτερα. Μετά θα πηγαίναμε στο επίπεδο να πάμε στο γήπεδο να δούμε αν θα γίνει το μάτς ή όχι λόγω του ισχυρού ανέμου. Εκεί θα ήταν διαφορετικά τα πράγματα. Είναι στον αέρα, είναι η πραγματικότητα που ζούμε εμείς όλο το χρόνο εδώ με την κακοκαιρία και με τη θάλασσα, να χωρίζει τα νησιά. Καλά κάνεις και το λες, γιατί εμείς που δεν μένουμε σε νησιά, τα νησιά μόνο το καλοκαίρι τα σκεφτόμαστε. Και δεν σκεφτόμαστε τι τραβάτε εσείς το χειμώνα. Και με τις εντάξει, πίστεψε με ότι αυτή η κατάσταση είναι για μας πολύ συχνό φαινόμενο μέσα στο χειμώνα να βάλουν παιχνίδια και αγώνες για αυτό το λόγο. Είναι πολύ συνηθισμένο δηλαδή για μας. Φαντάζομαι τι τραβάει η ΕΠΣ Κυκλάδων, ναι. Η ΕΠΣ Κυκλάδων, ναι, για να όρεσει... Η αναβολή της αναβολής. Βέβαια. Ναι. Είναι δύσκολα τα πράγματα. Πολύ. Και μιας και μιλάμε, Σπύρο, για ΕΠΣ Κυκλάδων, να σε εκμεταλλευτώ. Πες μας δύο λόγια. Πώς έκανε αυτό που έκανε η Θεία Καμαρίου και βρίσκεται στον όμιλο του Ηρακλή, και φαντάζομαι είναι ένα παιχνίδι που το περιμένουν πώς και πώς. Έτσι, θα παίξουμε μια πολύ μεγάλη ομάδα. Ούτως ή άλλως αυτά που έχουν πετύχει πέρυσι και φέτος είναι φοβερά για την ιστορία της ομάδος. Πώς το έκανε αυτό, τον ΜΠΑΜ. Καταρχάς να ξεκινήσουμε ότι ο νομός Κυκλάδων είναι ένα ποδοσφαιρικός νομός και μόνο από τους αθλητές, τους ποδοσφαιριστές που έχει βγάλει σε πανευρωπαϊκό και στο παγκόσμιο θα έλεγα επίπεδο είναι αρκετά μεγάλη. Είμαστε αθλητικός νομός. Έτσι λοιπόν και υπάρχουν παράγοντες που αγαπούν πάρα πολύ το αυτό που κάνουν, το ποδόσφαιρο, με ιδιοτέλεια. Εδώ που τα λέμε, κακά τα ψέματα, υπάρχουν και δυνατές επιχειρήσεις λόγω τουρισμού. Δηλαδή η κρίση είναι λέξη άγνωση θα έλεγα για τις Κυκλάδες σε ένα μεγάλο βαθμό. Και έχουμε και μια ένωση η οποία έχει ακριβώς το ίδιο όραμα με όλους εμάς που αγαπάμε το ποδόσφαιρο και συνεπικουρεί όλη αυτή την κατάσταση. Η Θεία Καμαρίου είναι μια ομάδα μοντέλο. Δεν ξέρω αν την έχετε αναλύσει μέσα από το Λίμπερο ραδιόφωνο. Είπαμε ομάδα... αυτά που έχει πετύχει, που πήρε το κύπελο, πήρε το πρωτάθλημα, ανέβηκε στη ΓΑΜΑ Εθνική.
για πρώτη φορά στην ιστορία της τα πέτυχε όλα αυτά. Ζει το όνειρό της βέβαια. Έχει, αυτό βέβαια δεν είναι τυχαίο, γιατί είναι μια ομάδα η οποία χτίζεται 4 χρόνια τώρα με τον ίδιο προπονητή, τους ίδιους ποδοσφαιριστές. Δηλαδή βέβαια με ένα μοντέλο, μια ομάδα δεμένη με 2-3 προσθήκες, η οποία πάει για το καλύτερο. Βέβαια σε αυτή τη φάση του κυπέλλου θα πρέπει να τονίσουμε ότι δεν έχει ιδιαίτερες βλέψεις. Καλά, ναι, εντάξει. Θα το χαρεί. Θέλει να το χαρεί, θέλει να δει τον Ηρακλή, θέλει να δει αυτές τις ομάδες ιστορικές. Η Ηρακλή είναι μια ομάδα που έχει μεγάλη ιστορία και στο θεσμό του κυπέλλου, σίγουρα γενικότερα στο ποδόσφαιρο, αλλά ειδικά. Θα υποδεχτεί τον Ηρακλή και ποιον άλλον, θύμισε μου από τον όμιλο. Έχουμε λοιπόν τον Ηρακλή, τον Μπας Γιάννενα και τον Ατρόμητο. Όχι, όχι, εννοώ το δεύτερο εντός έδρας δεν θα δώσει άλλο εντός. Με τον Ατρόμητο. Με τον Ατρόμητο. Και θα πάει στα Γιάννενα. Και θα πάει και στα Γιάννενα. Μάλιστα. Αυτό είναι. Έχουμε μια καλή δομή εδώ στο κυπριακό ποδόσφαιρο. Δουλεύουμε πάρα πολύ τις ακαδημίες. Η νεκτή της Εύσης Κυκλάδων κατέχει στην τρίτη θέση στο Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Προεπιλογής Εθνικών Ομάδων. Και γενικά το ποδόσφαιρο έχουμε εδώ κάνει τη δική μας λίγκα. Δηλαδή σε τοπικό επίπεδο υπάρχει αρκετά μεγάλο ενδιαφέρον και από παράγοντες και από κόσμο και από ποδοσφαιριστές. Γενικά οι Κυκλάδες πάντως έχουν αναπτυχθεί, μιας και το αναφέρεις, χαρακτηριστικό παράδειγμα το βόλεϊ, για όσους ασχολούνται, που έχει 2 ομάδες στην Α1 γυναικών, είναι ο Παναξιακός, είναι ο Αυθύρας, και τώρα με το ποδόσφαιρο αυτό που μας λες, που γίνονται τα βήματα των τελευταίων ετών, κάτι πάει να γίνει. Έχουμε γιατί... βέβαια 2 ομάδες στη ΓΑΜΑ Εθνική, να σε διακόψω, έχουμε και το Περιφερειακό. Βεβαίως. Βεβαίως. Και το λέω γιατί ξέρεις, ο κόσμος σε Θεσσαλονίκη και Αθήνα δεν ασχολείται τώρα στις 2 μεγάλες πόλεις, δεν ασχολείται με το τι γίνεται στα νησιά και με τη ΣΕΠΣ των νησιών κτλ. Αλλά η Θιέλα το κατάφερε και αυτό να κάνει πολύ κόσμο να ασχοληθεί μαζί της και με το κυκλαδίτικο ποδόσφαιρο. Βέβαια, η Θιέλα φέρνει και τη Θιέλα στην κυριολεξία, γιατί μάλλον όπως μας λες δεν θα γίνει το. Το μάτς. Άρα είμαστε σε... Ναι, πες μου. Και για αυτούς τους ανθρώπους θα πρέπει να πούμε ότι έχουμε ένα... Γιατί μίλησα εγώ πριν λίγο με άνθρωπο της ομάδας. Mm-hmm. Έχουμε ένα προγραμματισμό. Έχουμε κλείσει ξενοδοχεία. Βεβαίως. Εισιτήρια. Γιατί λειτουργεί... Η Θήλα γενικότερα λειτουργεί σαν ΠΑΕ. Δηλαδή δεν είναι ένα σωματείο το οποίο πάει στην τύχη. Όλα τα... Είναι σχεδιασμένα και κανονισμένα. Καταλάβει ότι είναι μια πάρα πολύ οργανωμένη ομάδα και το κατάλαβα δημοσιογραφικά μιλώντας, βλέποντας την επίσημη ιστοσελίδα που για ομάδα ΓΑΜΑ Εθνικής είναι εξαιρετική. Δηλαδή και για ομάδα που δεν την ξέρει ο πολύς ο κόσμος, έτσι. Γιατί όπως μας είπες, τώρα κάνει αυτά που κάνει σε επαγγελματικό επίπεδο. Γιατί και ΓΑΜΑ Εθνική θα παίξει και κύπελο πήρε και στους ομίλους θα παίξει αποκλείοντας η Σπάρτη. Αλήθεια, εκείνο το μάτς τι παιχνίδι ήταν. Η Σπάρτη βέβαια είναι υποδιάλυση. Σημερινή είδηση λέω ότι μάλλον θα ακολουθήσει το δρόμο του περσινού Αχαρναϊκού. Από ό,τι φαίνεται δεν θα το βγάλει το πρωτάθλημα. Αυτή η Σπάρτη έδειξε ότι είναι μια ομάδα, αυτό ακριβώς που λες, ότι δεν είχε ταυτότητα, δεν είχε, είχε πολλά προβλήματα οργανωτικά κτλ. Είχε αυτή τη δημορία, δεν μπορούσε να κάνει τις μεταγραφές, έπαιρνε πράξεις κάτω των 23 ετών. Κάτι διοικητικά εκεί άλλαξε ο πρόεδρος κτλ. Άρα δεν πήγε καλά. Αλλά δεν πάβει να είναι επιτυχία αυτό που έκανε η Θήλα, έτσι δεν συζητά. Ναι, εντάξει, υπάρχει που αγωνίστηκε, ήταν επαγγελματίες, απέναντι σε επαγγελματίες. Η Θήλα ακόμα στην ΓΑΜΑ Εθνική θεωρείται ερασιτεχνική ομάδα, άρα μεγάλο το επίτευγμα. Και το Καμάρι που λέμε, δεν είναι Καμάρι λέγεται, είναι ένα χωριό. Ναι, Θήλα Καμάριο, ναι. Το οποίο, γήπεδο, το οποίο γήπεδο δεν είναι κατάλληλο, έτσι, γι' αυτό πάνε στην Άξο και παίζουν. Εντάξει, το γήπεδο είναι σε πολύ καλή κατάσταση, δεν είναι ακατάλληλο, απλώς όχι και πλαστικό χωριό. Είναι αυτό, δεν είναι κατάλληλο για να γίνουν τα παιχνίδια κυπέλλου, όχι ότι δεν είναι καλό, ναι, προς Θεό. Και η Σαδρόνη εδώ που τα λέμε ότι έχει και ένα θέμα, δηλαδή για να συντηρήσει και ένα γήπεδο με φυσικό χωριό, θα και νερό, το νερό αποτελεί είδος προς εξαφάνιση Σαδρόνη και υπάρχει πρόβλημα. Τα νησιά εδώ, πολλά νησιά έχουν αφαλάτωση. Και η αφαλάτωση δεν καταλήγει για να ποτίσει χόρτο. Ναι. Οπότε, ανανεώνουμε το ραντεβού μας για την Πέμπτη. Αν και αύριο θα τα πούμε, σίγουρα. Απλά αύριο δεν έχουμε εκπομπή για να τα πούμε και στον αέρα. Σε ευχαριστώ, Σπύρο. Καλή δύναμη στο ρεπορτάζ. Έτσι όπως ακούω, δεν είμαι πολύ αισιόδοξος ότι θα μας περιγράψει το παιχνίδι την Πέμπτη. Ναι, δεν είμαστε αισιόδοξοι καθόλου. Αλλά ποτέ δεν ξέρεις. Ας κρατήσουμε μία πιθανότητα για αύριο να οριστικοποιηθεί. Πιστεύω ότι η επίσημη ενημέρωση από την ΕΠΟ
λόγω του που το ανά 6 ώρες δίνεται το απαγορευτικό, πιστεύω ότι 6 το πρωί θα δοθεί απαγορευτικό. Προβλέπω δηλαδή. Και μετά θα βγάλει τα γραφεία της ΕΠΟ, θα βγει μια ανακοίνωση η οποία θα αναβάλει το παιχνίδι. Αυτό αναμένουμε. Να κάνουν διαφορετικά τα πράγματα. Το σίγουρο είναι ότι αυτό το παιχνίδι θα μεταδοθεί μέσα από το Λίμπερο, ραδιόφωνο. Εννοείται. Όποτε και να γίνει, εμείς θα είμαστε εκεί για να το μεταδώσουμε. Εννοείται και σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Και κάτι τελευταίο, φαντάζομαι και ο κόσμος εκεί έχει λίγο ξενερώσει ή όχι. Δεν το έχει αφουγκραστεί ακόμα, γιατί το περίμενε αυτό το μάτς. Είναι το μεγαλύτερο μάτς στην ιστορία της ομάδας. Έτσι δεν το συζητάμε. Σίγουρα ήταν έτοιμοι όλοι να πάνε στο γήπεδο να υποδεχθούν τον Ηρακλή, να δουν ένα αγώνα κυπέλλου Ελλάδος. Κάποιοι είχαν προγραμματίσει εκδρομή από τη Σαντορίνη για να έρθουν. 2.500 χωράει αυτό, ε. Ναι, ναι, περίπου 2.500 θέσεις έχει. Θα ήταν μια γιορτή του ποδοσφαίρου. Τώρα όλα αλλάζουν. Όλα αλλάζουν και είδαμε. Μας τα έκανε θύελα. Η θύελα. Η θύελα, ναι. Όχι ότι φταίει. Αλίμονο, αλίμονο. Σπύρο, σε ευχαριστώ πάρα πολύ για την ενημέρωση και το ρεπορτάζ. Θα τα πούμε σύντομα. Στη διάθεση σας, Γιώργο, τα χαιρετήματα μας από το sportclub.gr. Να είσαι καλά, να είσαι καλά. Σε ευχαριστώ πολύ. Καλό βράδυ. Καλό βράδυ στην Άξο. Και σε όλες τις Κυκλάδες και στο φίλο μας τον Σπύρο το Μάκαρη, τον καλό συνάδελφο που πρόσφατα το γνώρισα τηλεφωνικά για τις ανάγκες του ρεπορτάζ. Από το sportskyklades.gr. Πολύ οργανωμένοι και μπράβο τους. Σε αρκετά επίπεδα στο κομμάτι αυτό. Ακούσατε πώς έχουν τα πράγματα. Το περιμέναμε, αλλά σήμερα το ακούσαμε και από, δεν θα πω επίσημα, αλλά πιο κοντινά χείλη, γιατί ο Σπύρος είναι μόνιμος κάτοικος Νάξου, ξέρει πάρα πολύ καλά τις θύελες και τους ανέμους και τα μπουφόρια, και όταν αύριο 6 το πρωί αναμένεται απαγορευτικό για τα πλοία, καταλαβαίνετε ότι η Ηρακλής άντε και πέταξε να πάει στην Πάρο. Μετά τι θα κάνει, θα μείνει στην Πάρο, δεν γίνεται. Πάει για αναβολή το μάτς. Κρίμα, γιατί θα θέλαμε να υπάρχει αγωνιστική δράση. Φαντάζομαι και ο Αλέξος Βοσνιάδης θα το θέλει αυτό. Εφόσον αλλάξει κάτι αύριο, φυσικά και θα σας ενημερώσουμε για την τύχη του αγώνα. Βαγγέλη μου, ναι, έχω εντυπωσιαστεί και εγώ. Μου λέει ότι μπήκε και είδε το site, 50 χορηγούς έχει. Εκεί η τοπική κοινωνία βοηθάει πάρα πολύ. Πάρα πολύ. Εγώ έπαθα πλάκα. Δεν την ήξερα την ομάδα, μη σας λέω χαζομάρες. Πρώτη φορά την άκουσα, όταν και απέκλεισε τη Σπάρτη, τη Θύελλα Καμαρίου. Αλλά να δείτε το site, να δείτε το πώς λειτουργούν. Γενικά, όπως είπα και νωρίτερα στη συζήτηση με τον Σπύρο, οι Κυκλάδες έχουν αναπτυχθεί πάρα πολύ. Και στο ποδόσφαιρο και στο μπάσκετ, κυρίως στο βόλιο που έχουν, όπως είπα πριν, δύο ομάδες στην Α1 γυναικών. Την καλησπέρα στην καλή μου φίλη τη Μαριλίζα. Μόλις έβαλες ένα αγαπημένο μου τραγούδι πόσα χρόνια πριν, καλό φθινόπωρο. Το πρώτο ποιο ήταν, Μπίλι? Ice Dirt, ποιο ήταν το πρώτο που ακούσαμε? Τώρα θα μου πει σε λίγο. Ποιο ήταν το πρώτο τραγούδι που ακούσαμε? Ice Dirt. Έχουμε σταμάτη μου ρελί, γιατί παίζει ο Άρης εκτός έδρας με την Νίζνη Νόβγκοροτ. 10-18 μου λέει εδώ αυτό που έχω εδώ μπροστά στα μάτια. Κάνει λάθος? Κάνει λάθος, ναι. Καλησπέρα. Κάνει λάθος. Να αλλάξω σάιντ δηλαδή. Μάλλον, ναι. 11-19 είναι το σκορ της πρώτης περίοδου. Που ολοκληρώθηκε, τώρα έχει ξεκινήσει η δεύτερη περίοδος στη Ρωσία. Ναι. Ο Άρης, ο οποίος ήταν εξαιρετικός στο πρώτο δεκάλεπτο, όταν στον Μπέλ να έχει 10 πόντους με 100% ευστοχία. Κατάφερε να πάρει από νωρίς και βάλει στο σκορ. Προηγήθηκε και με 9-18 κάποια στιγμή το αγώνα. Γενικά έχει μια διαφορά ασφαλές πάνω από 5-6 πόντους. Οι Ρώσοι τα έχουν βρει σκούρα πάρα πολύ κόντρα στον Άρη, ο οποίος έχει τον έλεγχο του αγώνα τουλάχιστον σε αυτό το πρώτο δεκάλεπτο, στα πρώτα περίπου 12 λεπτά, έτσι, γιατί έχουμε διανύσει τώρα και μερικά λεπτά στη δεύτερη περίοδο. 11-19 είναι λοιπόν το σκορ, περίπου στο 10ο λεπτό. Θυμίζουμε ότι είναι ο πρώτος αγώνας, υπάρχει αναλυτικό στην Παρασκευή. Θα τα πούμε και την Παρασκευή, μαθαίνω, ναι. Ναι, ναι, την Παρασκευή στο Αλεξάνδρο. Οπότε ο Άρης δεν είναι δηλαδή τόσο κυνηγάει την νίκη, καλοδεχούμενη φυσικά και νίκη, απλά θέλει να πάρει όσο γίνεται καλό αποτέλεσμα για τον παραληπτικό. 11-19, άσχες μπήκαν οι δύο ομάδες και στο δεύτερο δεκάλεπτο. Ωραία, θα τα πούμε και αργότερα μετά το
απαραίτητο διαφημιστικό διάλειμμα. Να είσαι καλά, Σταμάτη. Θα ακολουθήσει ξανά ενημερωτική σφήνα από τον Σταμάτη Μουρελή για το παιχνίδι μπάσκετ που είναι σε εξέλιξη στο 11-19. Δεν σας βλέπω ζεστούς. Τι έγινε, κρυώσατε από το σημερινό κρύο? Για το χρώμα. Άλλες φορές χαμός γίνεται, σήμερα δεν σας βλέπω τόσο ζεστούς. Για να σας δω, για να σας δω, για να σας διαβάσω. Γράφετε FM, αφήνετε κενό, γράφετε το ονοματεπώνυμό σας, τη λέξη χρώμα, αποστολή στο 54526. Έχουμε και το mail ανοιχτό, blueliberopapakiyahoo.gr. Καλά, το Facebook το χρησιμοποιείτε ούτως ή άλλως για να επικοινωνήσετε. Κληρώνουμε 15 κιλά οικολογικό χρώμα Craft, πάρα πολύ ωραίο, κούτρα δωράκι, special, προσφορά του χορηγού μας του Καρφόπουλου. Επαναλαμβάνω, FM και ενώ ονοματεπώνυμο χρώμα, αποστολή στο 54526 και το mail μας blueliberopapakiyahoo.gr. Για σας είναι το δωράκι, για να έχετε στην κατοχή σας 15 κιλά χρωματάκι δωρεάν. Λοιπόν, ακούσαμε τα δεδομένα όσον αφορά τις καιρικές συνθήκες και το μετεωρολογικό δελτίο από Κυκλάδες. 98% το μάτς δεν θα γίνει. Και μάλλον αύριο θα βγει και ανακοίνωση από την ΕΠΟ. Και φαντάζομαι έχει ενημερωθεί και ο Ηρακλής για να μην ταξιδεύει αύριο τζάμπα, να πηγαίνει στην Πάρο και να μένει εκεί. Γιατί θυμίζουμε το πρόγραμμα πως είχε αύριο πτήση για Πάρο, Πάρο καράβι για Νάξο, διαμονή στην Νάξο, Νάξο καράβι για Μύκονο, Μύκονο πτήση για Θεσσαλονίκη. Όλα αυτά για να γίνουν τα καράβια θέλει και καλό καιρό. Αν έχει φουρτούνες, δύσκολα τα πράγματα. Μπιλάρα, πάμε σε απαραίτητο διαφημιστικό διάλειμμα, ένα κομψό, και να επιστρέψουμε σε λίγο να έχουμε και μία συνέντευξη για το ποδοσφαιρικό Ηρακλή και το υπόλοιπο ρεπορτάζ, ποδόσφαιρο, μπάσκετ, βόλεϊ, οτιδήποτε υπάρχει εδώ. Έχει και ένα παιχνίδι κυπέλου Αστέρας Τρίπολης Απόλλων Σμύρνης 0-0 στο 32ο λεπτό. Έχουμε επιστρέψει εδώ στην ώρα για μπλε στο Λίμπερο 107,4 παρέα. Με τα φοβερά ρούχα μας, IB, Ηλιάδης Μπάμπης, χιλιάδες επώνυμα ελληνικά ρούχα σε τιμές χονδρικής, ανδρικά, γυναικεία και χονδρική και λιανική. Σκρά 14 με Fleming γωνία στους αμπελόκηπους. Θέλετε κοντομάνικα? Κοντομάνικα. Κρυώσατε σήμερα? Μακριμάνικα. Έχω στα μπάρινα που κάμισε ο Μπίλης, το είπα και χθες. Την άλλη εβδομάδα θα πάω να το πάρω. Θα ξαναπάμε στο Σταμάτη λίγο αργότερα, να δώσω εγώ το σκοράκι που είναι τώρα. Νίζνη Νόβγκοροντ Άρης, 15-28 βλέπω μπροστά μου. Δεν σας βλέπω ζεστούς, ξανά το παραπονό μου. Για σας το δίνουμε το δωράκι, έλα, έλα. FM και ενώ, το όνομα, σαν τον Ασλαμά κακός θα γίνομαι όταν τον ακούω καμιά φορά, όταν κληρώνει για, αν και για θέατρα έχει, για κάτι άλλο που δίνει και δεν, έχει, ξέρω, δεν έχουν ξυπνήσει ακόμα και τους τσιγκλάει εκεί και μετά ξυπνάνε και στέλνουν όλοι μαζί. Και εδώ μπορεί να γίνει αυτό. FM κενό, ονοματεπώνυμό σας, τη λέξη χρώμα, αποστολή στο 54526. Δίνουμε 15 ωραιότατα κιλά οικολογικό χρώμα Craft. Μπίλι, μια χαρά δεν είναι το δωράκι? Μια χαρά είναι. Αποστολή στο 54526, παραλαμβάνω, και στο blueliberopapakiyahoo.gr μπορείτε να στείλετε τα μηνύματά σας. Προσφορά του χορηγού μας του Καρφόπουλου με δύο καταστήματα, Κωνσταντίνου Καραμαλή 126 και Καραολή Δημητρίου 24 Σταυρούπολη. Συνεχίζουμε μαζί με τα Data Labs στο κέντρο διαβίου μάθησης 2310-222-962, Εθνικής Αμήνης 14α και datalabs.edu.gr. Για να σας δω για το χρώμα. Την καλησπέρα στον φίλο τον Γιώργο που μας ακούει από την Πελοπόννησο. Η Ρακλάρα Πελοπόννησος γράφει. Γεια σου Γιωργάρα. Από μπάσκετ κάποια κίνηση ή κάποιο νέο? Ούτε το ένα ούτε το άλλο. Ή μάλλον, για να γίνω πιο σωστός, κινήσεις μπορεί να γίνονται ή να είναι υποσκέψη, αλλά δεν έχουμε νέα, δεν έχει ανακοινωθεί κάτι, δεν έχει προχωρήσει κάτι. Σίγουρα άπαντες έχουν θορυβηθεί, θέλω να πιστεύω τουλάχιστον. Και από το ότι έχουν θορυβηθεί, από αυτό που έγινε τη Σφαλιάρα, αναμενόμενοι για πολλούς από εμάς, από το Διαγόρα Δυροπηδέων, μέχρι το να κάνουν κινήσεις, έχει μια απόσταση. Το πόσο μεγάλη είναι αυτή η απόσταση το ξέρουν οι ίδιοι. Και είναι στο χέρι τους, όσο πιο γρήγορα γίνεται, να αλλάξουν κάποια πράγματα. Αν θέλουν να λένε ότι πάνε για άνοδο. Εκτός κι αν ξαναβγούν και πούνε ότι δεν πάνε
και απλά θα βλέπουμε την ομάδα φέτος για να τη βλέπουμε χωρίς στόχο και σκοπό. Συνεχίζουμε με το ποδόσφαιρο. Χθες διαβάσαμε εδώ στην εκπομπή, τέτοια ώρα, λίγο πιο πριν, ήταν η ανακοίνωση από το ποδοσφαιρικό τμήμα όσον αφορά τις ακαδημίες. Και με χαρά είδαμε πρόσωπα που ήταν πολλά πολλά χρόνια στην ομάδα και στις ακαδημίες του ποδοσφαιρικού Ηρακλή να επιστρέφουν. Ένα από αυτά της επιστροφής είναι ιδιαίτερο. Είναι ιδιαίτερο γιατί τα χρόνια που ήταν στον Ηρακλή ήταν πάρα πολλά και θα συνεχίζει. Θα συνεχίσει. Ο κύριος Βασίλης Πυρογιάννης είναι στην γραμμή μας. Coach και γυμναστή μου, καλησπέρα. Καλησπέρα σας, καλησπέρα και στους ακροατές σας. Τι κάνετε? Δόξα τω Θεώ, καλά λέμε. Ξεκινάμε μια νέα προσπάθεια. Ξανά Ηρακλής, έτσι? Ξανά Ηρακλής. Μετά με μια μικρή διακοπή, 4-5 έτη, ξαναεπιστρέφουμε. Πολλά ήταν. Πολλά ήταν. Είμαστε κοντά στην ομάδα, αυτό είναι το μόνο σίγουρο. Το ξέρω, το ξέρω. Εντάξει, κάποιοι άλλοι άνθρωποι ήταν σε κάποιες θέσεις, καθοδήγησαν κάποια παιδιά. Έγιναν και πολλά αυτά τα χρόνια. Έγιναν και πολλά, όχι για καλό τα περισσότερα. Ναι. Δυστυχώς. Ο Ηρακλής είναι μοναδικό φαινόμενο ομάδας που ταλαιπωρήθηκε κατά αυτόν τον τρόπο. Ωστόσο όμως η κουλτούρα του είναι τόσο ισχυρή που νομίζω εκεί που φαίνεται ότι όλα χάνονται ξαφνικά βρίσκει τον τρόπο να ανασταίνεται και πιστεύω ότι αυτή τη φορά θα είναι και ολοκληρωτικά χωρίς επιστροφές σε δύσκολες συνθήκες και καταστάσεις που βιώσαμε. Ναι. Μιας και το αναφέρουμε, φαντάζομαι ότι σε σχέση με τα χρόνια, γιατί ήσασταν στον Ηρακλή 21, 22? Περίπου τόσο, ναι. Χρόνια στις ακαδημίες κυρίως. Αλλά ήσασταν και ο προπονητής που είχε κατεβάσει τότε τον Ηρακλή σε εκείνη την μαύρη μέρα στη Δέλτα Εθνική, μετά τα όσα είχαν συμβεί. Από τότε έγιναν πολλά και τώρα είστε σε μια κατάσταση coach μαζί με τους υπόλοιπους, τον κύριο Ηλιάδη και όλους τους προπονητές. Γερή να είστε όλοι και καλή δύναμη σας εύχομαι και καλή αρχή. Ευχαριστούμε. Έχετε ένα πολύ δύσκολο έργο μπροστά σας, γιατί πρέπει να τα χτίσετε όλα ξανά από την αρχή, γιατί οι ακαδημίες του Ηρακλή δεν υπήρχαν τα προηγούμενα χρόνια. Δυστυχώς. Όχι δεν λειτουργούσαν, δεν υπήρχαν. Ναι. Ακόμα χειρότερα. Ναι. Κοιτάξτε, μετά την περίοδο του 2011-2012 και εκείνο, την περίοδο που βιώσαμε στο ξεκίνημα στη Δέλτα Εθνική, είναι γεγονός, μετέπειτα έγινε μια προσπάθεια, προσπάθησε η ομάδα να ορθοποδήσει, δυστυχώς ξαναείδαμε το ίδιο έργο, ναι. Σχεδόν πανομοιότυπα. Ναι. Είναι γεγονός, τα πράγματα είναι από την αρχή, ευτυχώς που βρέθηκαν κάποιοι άνθρωποι πέρυσι και με την υποστήριξη του κόσμου, που ήταν η δύναμή του και κράτησαν την ομάδα όρθια. Αυτό έχει πολύ μεγάλη σημασία, γιατί διαφορετικά πιθανόν δεν ξέρουμε τι θα υπήρχε σήμερα που μιλάμε. Και βέβαια είμαστε και τυχεροί που αυτή τη στιγμή υπάρχει ένα καινούριο ιδιοκτησιακό καθεστώς, δημιουργεί ένα καινούριο όραμα στον κόσμο, μια καινούργια προοπτική και με την συμπαράσταση όλων των ανθρώπων που υπήρχαν στο προηγούμενο διάστημα πιστεύω θα δούμε κάτι διαφορετικό και ελπίζουμε και εμείς να βάλουμε ένα μικρό λιθαράκι μαζί με τους υπόλοιπους προπονητές και συνεργάτες στο να ξαναφέρουμε αυτό το μεγάλο σχολείο που είχαμε δημιουργήσει τα προηγούμενα χρόνια, πριν από αρκετά χρόνια που ήταν πανομοιότυπο στην πορεία, προσπάθησαν να δημιουργήσουν και άλλες ΠΑΕ. Αυτό είναι μια μοναδική αλήθεια και νομίζω δεν πρέπει να αμφισβητήσει κανένας. Να βάλουμε ένα λιθαράκι να ξαναγίνει αυτό το πράγμα από την αρχή. Επειδή είπατε για σχολείο. Και επειδή, εντάξει, τον κόσμο δεν τον ενδιαφέρει, αλλά τον κύριο Σπυρογιάννη, εγώ τον γνώρισα στο σχολείο ως μαθητής πρώτης λυκείου, ήταν γυμναστής στο Κιανό Λευκό Ασβεστοχώρη. Και ευτυχώς που δεν πέρασαν τόσα πολλά χρόνια. Πάνω μας. Εντάξει, το 95 είναι ένα. Πρόσφατα είναι το 95. Κοντά. Και θα μοιραστώ στον αέρα μαζί σας το ότι το τελευταίο χρονικό διάστημα δέχομαι τηλεφωνήματα από γονείς που θέλουν να γράψουν τα παιδιά τους στις ακαδημίες. Που ήταν και θέλουν να τα επιστρέψουν πίσω, είτε να τα γράψουν για πρώτη φορά. Γιατί έμαθαν οι ακαδημίες ότι ξανά λειτουργούν και αυτό το σχολείο υπάρχει ξανά και έχει ζωή. Είναι ενθαρρυντικό και για εσάς, έτσι, να βλέπετε παιδιά καθημερινά. Σαφώς. Και αυτό νομίζω χρειαζόμαστε όλη τη βοήθειά σας, όλου του κόσμου, να το κοινωνήσουμε ότι η ομάδα ξεκινάει από την αρχή να δημιουργήσει ένα καινούριο με πολύ καλή συνταγή σχολείο, εκπαίδευση για τα παιδιά. Ξέρετε πολύ καλά ότι τα παιδιά στον Ηρακλή λειτουργούσαν σε πολύ ιδιαίτερα φιλτραρισμένο περιβάλλον. Μας ενδιαφέρει και η πρόοδό τους όχι μόνο στο ποδόσφαιρο, αλλά συνολικά ως άνθρωποι και στα
στο κομμάτι των μαθημάτων. Πιστεύουμε στη συμπόρευση αυτών των δύο πραγμάτων με σωστή οργάνωση. Και θα θέλαμε πάρα πολύ αυτό το εγχείρημα και είμαστε σίγουροι ότι θα πετύχει στη διαδρομή. Σύμμαχός μας θα είναι σαφώς ο χρόνος, γιατί πιστεύουμε στη δουλειά και σε αυτό που μπορούμε να κάνουμε, αλλά και φυσικά και η εμπιστοσύνη των ανθρώπων που μας εμπιστεύτηκαν αυτό το ρόλο και πιστεύουμε θα συνεχιστεί και να και εμείς να φανούμε αντάξεις αυτής. Ο ρόλος σας θα είναι, το πόστο σας αν θέλετε να το πω έτσι, συμβουλευτικός, θα επιβλέπετε όλη την κατάσταση από ό,τι καταλαβαίνω έτσι. Από ό,τι σας ενημέρωσε ο κύριος Ηλιάδης, από ό,τι γνωρίζω, ο ρόλος μου θα είναι κυρίως σε αυτή τη χρονική στιγμή καθοδηγητικός. Καθοδηγητικός, είπατε την κατάλληλη λέξη. Ναι. Στα τμήματα των K19 και K17 κυρίως και φυσικά θα έχουμε και μια συνεργασία καθοδήγηση όσον αφορά το πρόγραμμα που θέλουμε να κάνουμε από την αρχική ηλικία που θα έρθει ένα παιδί στην πολύ μικρή ηλικία μέχρι να φτάσει στην ομάδα πριν την επαγγελματική. Μια συνεργασία στο τι πρέπει να κάνουμε σε κάθε ηλικία, τι πρέπει να υποστηρίξουμε περισσότερο σε κάθε ηλικία, τα προπονητικά ερεθίσματα, αλλά και τη συνολική παιδαγωγική καθοδήγηση, το πώς πρέπει να προσεγγίσουμε, να μιλήσουμε, να διδάξουμε σε ένα παιδί το ποδόσφαιρο και να το μοιήσουμε στα μυστικά του και να αναδείξουμε και το ταλέντο του. Επειδή είπατε νωρίτερα για το χρόνο, σίγουρα θα έχετε και πίεση χρόνου εν όψη και των αγωνιστικών υποχρεώσεων και για την ΚΑΠΑ 19 και για τις υπόλοιπες. Είναι αυτή τη στιγμή στελεχωμένες οι ομάδες με προπονητές, είναι με παιδιά τέτοια ώστε να είστε αισιόδοξοι ή χρειάζεται λίγο δουλίτσα ακόμα? Κοιτάξτε, γιατί είμαστε στο μηδέν, ξεκινάτε από το μηδέν. Υπάρχει ένα έμψυχο δυναμικό στις ηλικίες K17, K19. Στις μικρότερες ηλικίες υπάρχει ένας σημαντικός αριθμός παιδιών. Περιμένουμε και παιδιά, γιατί μέχρι 31 Οκτωβρίου είναι οι μεταγραφές για παιδιά, για τους ερασιτέχνες, μετακινήσεις ερασιτεχνών, και θέλουμε να ενδυναμώσουμε τα τμήματα, τα μεγάλα τμήματα. Και φυσικά περιμένουμε να έρθουν πολλά μικρά παιδιά να ξαναμοιηθούν στην κουλτούρα και στον πολιτισμό που διδάσκει ο Σύλλογος Ηρακλής ως σύλλογος στα νέα δεδομένα και να αυξήσουμε τη δυναμική μας. Γνωρίζω ότι όλα αυτά τα χρόνια δεν έχετε σταματήσει να ασχολείστε με την μεγάλη ομάδα. Μπορεί, θα το κάνει. Να τη δούμε του χρόνου εκεί που θέλουμε όλοι. Και να σας πω κάτι. Πιστεύω πολύ στην επίδραση της θετικής σκέψης και είμαι πεπισμένος, όπως και πέρυσι η ομάδα, αυτό το κινητήριος μοχλός που την ανέδειξε φυσικά ήταν η δύναμη του κόσμου, η πίστη των ανθρώπων που την υποστήριξε. Κόντρα σε όλα, έτσι. Κόντρα σε όλα ακριβώς και την έφεραν το που την έφεραν και σήμερα νομίζω οι συνθήκες ενδυναμώνουν αυτή τη θετικότητα και το έμψυχο δυναμικό της ομάδας, το προπονητικό team, η διοίκηση που τώρα ξεκινάει με το δικό της όραμα, πιστεύω ότι όλα αυτά δημιουργούν μια πολύ πολύ θετικότητα στην πορεία της ομάδας. Σας εύχομαι ξανά καλή επιστροφή. Δεν σας λέω καλή αρχή, γιατί θα πέσει το λίμπερο να με πλακώσει αν πω σε σας καλή αρχή, 20 τόσα χρόνια στον Ηρακλή. Καλή δύναμη, coach. Ευχαριστώ. Και σε όλους, ένα λεπτό θα ήθελα μόνο. Ό,τι θέλετε. Λιγότερο. Θα ήθελα να ευχαριστήσω τους ανθρώπους της ομάδας που μας εμπιστεύτηκαν. Θέλω να πιστεύω ότι θα φανούμε εντάξει σε αυτό το πολύ δύσκολο έργο που έχουμε. Να ευχαριστήσω τους ανθρώπους που ήταν πριν από εμάς, οι οποίοι ξεκίνησαν και δημιούργησαν αυτή τη μικρή μαγιά για να μπορέσει να συνεχιστεί αυτό το έργο. Και θέλω να επισημάνω ότι αυτή τη στιγμή η ομάδα χρειάζεται όσο το δυνατόν περισσότερη σύμπνοια και ομόνοια. Να σας θυμίσω κάτι στα Ασκληπία, παλιότερα στην αρχαία Ελλάδα, βάζανε μαρμάρινες εικόνες, όχι εικόνες ακριβώς, ομοιώματα των κεντάβρων και των αμαζόνων. Αφενός για να αφήνουν έξω τα άλογα πάθη αυτοί που μπαίναν μέσα και την οργή, το θυμό. Οι Αμαζόνες την αλληγορία είχαν, το φόβο. Αυτά να τα αφήσουμε όλα μακριά από την ομάδα και όλοι μαζί να πορευτούμε μαζί της με θετικότητα, γιατί ο Ηρακλής είναι πολύ μεγάλο σωματείο, έχει πολύ ιδιαίτερη κουλτούρα και στον ελληνικό αθλητισμό, ιδιαίτερα για τη Θεσσαλονίκη. Και νομίζω ότι χρειάζεται ευρύτερα, όντως και το ποδόσφαιρο, το ελληνικό ποδόσφαιρο χρειάζεται τον Ηρακλή, αλλά και τόσα άλλα τμήματα που έχει ως σύλλογος. Σας ευχαριστώ πολύ που επικοινωνήσατε. Εγώ ευχαριστώ. Εγώ ευχαριστώ. Ξανά καλή δύναμη, ό,τι καλύτερο. Να είστε καλά. Θα τα πούμε, να είστε καλά, coach. Γεια σας. Καλό βράδυ, καλό βράδυ.
Ο κύριος Βασίλης Σπυρογιάννης, μορφής Ακαδημίες, πάρα πολλά χρόνια. 21 χρόνια είναι μια ζωή. Και επιστρέφει. Επιστρέφει όπως επέστρεψε και ο κύριος Κώστας Ηλιάδης. Θυμίζω, για τα τμήματα υποδομής οι εγγραφές θα γίνονται στα γραφεία της ΠΑΕ στη Μίκρα από Δευτέρα ως Παρασκευή, καθημερινές δηλαδή, ώρες 10 το πρωί έως 6 το απόγευμα, 23-11-8-29-171. Το ξαναλέω γιατί το ρωτάτε, 23-11-8-29-171. Γιώργο, καμία ενόχληση και μη ζητά συγγνώμη, αλίμονο χαίρομαι να βλέπω τα μήνυματά σας. Και τώρα που λέω μήνυμα, χρωματάκι παιδιά, FM κενό, ονοματεπώνυμο, χρώμα, αποστολή στο 545-26-15 κιλά οικολογικό χρώμα craft σας περιμένουν. Και Blue Libero, παπάκι, yahoo.gr, στο οποίο έστειλε ξανά μήνυμα φίλος ο Γιώργος από την Πελοπόννησο. Για αυτό που με ρωτάς, το έχουμε πει αρκετές φορές, ίσως να μην το άκουσες, δεν πειράζει φυσικά, ότι είναι κάτι που θα γίνει μέσα στη χρονιά. Γιατί στο ιδρυτικό σωματείο, όπως είχαν εξηγήσει πρόσφατα, είχαν ρίξει όλο το βάρος στην άνοδο της ομάδος, γι' αυτό και πήγαν κάποια πράγματα πίσω και το τμήμα να δημιουργηθεί και αυτό που με ρωτάς, φίλε Γιώργο. Οπότε μέσα στην χρονιά ελπίζουν να τα προχωρήσουν και τα δύο αυτά κομμάτια. Ελπίζω να σε βοήθησα στο ερώτημά σου. Πολύ σωστά επίσης μου συμπληρώνει ένας αδερφός μου ότι πέρα από αυτό είχαν πάρει και μια λάθος υπόσχεση ότι η ΠΑΕ θα εγγραφεί στο ΓΕΜΗ. Τελικά δεν έγινε αυτό. Γι' αυτό και αυτό που με ρώτησες φίλε Γιώργο πήγε πίσω. Να διαβάσω και μια σημερινή ανακοίνωση του ποδοσφαιρικού Ηρακλή. Για τις ακαδημίες. Η ΠΑΕ Ηρακλής ενημερώνει πως κατόπιν απόφαση του μεγαλομετόχου και του ΔΣ δεν θα υπάρχει καμία διοικητική εμπλοκή για την τρέχουσα αγωνιστική χρονιά στο θέμα της ακαδημίας, την οποία θα διαχειριστεί εξ ολοκλήρου το ιδρυτικό σωματείο. Το μόνο τμήμα το οποίο για τη φετινή σεζόν θα υπάγεται στην ΠΑΕ είναι αυτό της ΚΑΠΑ19, που μαζί με την αμοιβή του τεχνικού διευθυντή, που επιλέχθηκε καθ' υπόδειξη του ιδρυτικού, είναι βάση κανονισμό της ΕΠΟ υποχρέωση του επαγγελματικού ποδοσφαιρικού τμήματος. Η απόφαση αυτή λήφθηκε με βασικό γνώμονα την προσήλωση στο δύσκολο και αυτονόητο στόχο του πρωταθλητισμού της επαγγελματικής ομάδας ποδοσφαίρου, καθώς το χρονικό σημείο της ανάληψης καθηκόντων από το νέο μεγαλομέτοχο και τη νέα διοίκηση καθιστά αδύνατο το σωστό προγραμματισμό και την οργάνωση των τμήματων υποδομής ενός τόσο σημαντικού κομματιού του ποδοσφαιρικού οργανισμού του Ηρακλή, όπως το οραματίζεται η νέα διοίκηση. Έχοντας υπόψη τα παραπάνω και με δεδομένη τη βούληση του μεγαλομετόχου για στήριξη όλων των τμήματων με όραμα τη δημιουργία ενός δυνατού και αυτόνομου Ηρακλή σε όλα τα επίπεδα και τμήματα, η ΠΑΕ θα παρέχει την απαραίτητη στήριξη στην προσπάθεια των ανθρώπων του ιδρυτικού σωματείου. Ήδη σε αυτό το πλαίσιο παραχωρήθηκε χώρο στα γραφεία της Μίκρας, αλλά και η τηλεφωνική γραμμή των γραφείων με τη διευκόλυνση της προσπάθειάς τους. Υπάρχει συνεργασία της ΠΑΕ με το ιδρυτικό σωματείο όσον αφορά τις ακαδημίες. Και υπάρχει και διάθεση συνεργασίας και με την μαμά, με το γυμναστικό σύλλογο. Πού είναι και οι δύο, να τους δω. Dress code, να δω τι φοράνε. Μαρμίτες. Ο ένας φοράει το αγαπημένο του χρώμα, τον μπλε φοράει ο ένας. Ο άλλος φορούσε από πάνω κόκκινο, επειδή νομίζετε τόδα, νομίζετε τόδα. Κόκκινο φορούσε από πάνω. Δεν είναι μπλε αυτό ρε φίλε, τι αχρωματοψία έχω. Τι είναι. Λοιπόν, ποιος φορούσε κόκκινο φούτερ. Περίμενε, άσε τώρα τη φορά, από πάνω κόκκινο είναι. φύγε από αυτό, δεν μπαίνεις, από αυτό δεν μπαίνεις. Φύγε. Τι αμάξι, το αμάξι του τρία τι χρώμα είναι. Αυτό το ξέρω εγώ γιατί μένουμε στο ίδιο χωριό. Τι χρώμα είναι. Κουίζ, κουίζ. Λαμπορκίνι όμως το κόκκινο. Ναι, τη Φεράρι. Τι άλλο κόκκινο έχει. Όλα με. Ντρούλικ, όλα με μπλε σε βλέπω, ρε. Τι θα γίνει με σένα. Κόκκινο από πάνω. Κρυφό Ηρακλής. Φύγετε. Φύγετε για να έρθετε. Ακολουθούν οι μαρμίτες στο νέο πρόγραμμα του Λίμπερο 107,4 με Ζάχο Ντρούλικ και Τάσο Τρέγια. Εμείς πρώτα Θεός θα τα πούμε την Πέμπτη. Την Πέμπτη που αν γινόταν μάτς ή αν γίνει μάτς θα τα πούμε ή θα τα λέγαμε ότι θέλετε πάρτε 4:30. Αν δεν γίνει μάτς, που μάλλον δεν θα γίνει, θα τα πούμε κανονικά 7-8. Ανάλογα με το που θα πάει το θέμα κυπέλου Θιέλα Καμαρίου Ηράκλης. Α, πού πάω ρε εσύ. Να πω ότι το χρώμα το κερδίζει
Μισό λεπτό. Γυναίκα. Τι να κάνουμε, παιδιά. Γυναίκα. Η αγάπη Βλάχου. Η οποία μπορεί να πάει είτε από Κωνσταντίνου Καραμαλή 126, είτε από Καραολή Δημητρίου 24 στη Σταυρούπολη να παραλάβει τα πολύ ωραία 15 κιλά οικολογικό χρώμα Craft. Να είστε καλά, καλό βράδυ.